Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε κολοκυθάκια γεμιστά με τραχανά. Πάρα πολύ ιδιαίτερη και καινούρια γεύση για εσάς. Θυμίζει πάρα πολύ τα γεμιστά τα κανονικά. Απλά αντί για ρύζι θα βάλουμε τραχανά, θα γίνουν πιο ποιοτικά, πιο γευστικά. Θα θυμίζουν καλοκαίρι και θα είναι και νηστίσιμα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα νηστίσιμα γεμιστά κολοκυθάκια με τραχανά θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 10 κολοκύθια στρογγυλά, αλάτι, πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού, ζάχαρη κρυσταλλική, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 200 γραμμάρια τραχανά λαχανικών βλάχα, μία κουταλιά της σούπας φρέσκια ρίγανη, μία κουταλιά της σούπας δυόσμο, 100 γραμμάρια νηστίσιμο τυρί τριμμένο, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας και 100 γραμμάρια νερό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, δυόσμο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τη γέμιση ή να καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια? Τι από τα δύο? Γέμιση. Με τη γέμιση. Κανονικά δεν θα ξεκινούσα με τη γέμιση. Α, θα πάω σιγά σιγά στο τηγάνι για να προλάβω να κάνω τα υπόλοιπα. Αλλά τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω που ό,τι μου πείτε κάνω. Γιατί είμαι πολύ καλό παιδί και σας αγαπάω. Οπότε ξεκινάμε με ένα κρεμμυδάκι. Δεν έχουμε ανάψει το τηγάνι. Γιατί θέλουμε σιγά σιγά να το καραμελώσουμε. Και τι άλλο ψιλοκόβουμε πάντα μαζί με το κρεμμύδι. Σκορδάκι. Υπάρχει κανένα σπίτι που να μην έχει σκόρδο και κρεμμύδι, ρε παιδιά? Δηλαδή, το θεωρώ αδιανόητο να μην έχει στο σπίτι σκόρδο και κρεμμύδι. Δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Ανάβουμε το μάτι μας. Χαμηλή φωτιά. Ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι και το σκόρδο να καραμελώσει σιγά σιγά. Γιατί θα μας πάρει ώρα να καθαρίσουμε τα κολοκυθάκια μας. Λοιπόν, για τα κολοκυθάκια τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Έχω πάρει αυτά τα κολοκυθάκια τα στρόγγυλα. Είναι κατάλληλα για να τα γεμίσουμε. Είναι πολύ πιο εύκολα να τα γεμίσουμε από τα κανονικά τα κολοκυθάκια. Γιατί τα κανονικά κολοκυθάκια, ξέρετε, πρέπει σιγά σιγά να βγάλουμε όλο το εσωτερικό και μετά να τα γεμίσουμε. Οπότε αυτά είναι πολύ πιο εύκολα. Μπορείτε να τα βρείτε παντού και γιατί όχι να μην τα ετοιμάσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Παίρνουμε το κολοκυθάκι, κόβουμε από πάνω το καπάκι του, εδώ, και σιγά σιγά με ένα κουτάλι, δεν βιάζεστε. Έχουμε βάλει χαμηλά τη φωτιά μας. Δεν βιαζόμαστε. Θα βγάλουμε από μέσα όλη τη σάρκα. Έτσι, εδώ. Όσο περισσότερο σάρκα βγάλουμε τώρα, τόσο περισσότερο γέμιση θα πάρει στη συνέχεια. Οπότε, θέλω να βγάλετε αρκετή σάρκα. Τέλεια. Το πρώτο είναι έτοιμο. Θέλω να ταψί. Και κοιτάξτε τι κάνετε. Θα πάρετε. Θα βάλετε στο ταψί. Θα ρίξετε λίγο λαδάκι, αλάτι και πιπέρι. Και θα βάλετε το καπάκι από πάνω. Συνεχίζετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ. Και το τελευταίο μας εδώ. Λαδάκι, αλάτι και πιπέρι. Τέλεια. Τώρα, τι κάνουμε με το κολοκύθι που μας έχει μείνει εδώ πέρα? Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Θα πάρετε μία πετσέτα, όπως είναι, θα βγάλετε το μισό, εδώ, αυτό πάει στην άκρη. Θα πάρω ένα μπολ. Θα σφίξω πολύ καλά να φύγει παραπανήσια υγρασία. Τελεία. Και ό,τι μείνει, θα απλώνω πάνω στο ξύλο κοπής. Και ψιλοκόβω πολύ καλά. Εδώ. Γενικά το κολοκυθάκι, το νερό που έχει μέσα, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γεύση. Αλλά το κολοκύθι σαν σάρκα, έχει πολύ υπέροχη γεύση και τι θέλουμε. Τώρα, παίρνουμε έτσι όπως είναι τη σάρκα μας, εδώ. Τη ρίχνουμε μαζί με το κρεμμύδι. Και σουτάρουμε επίσης. Θα γίνει φανταστική γέμιση, δεν υπάρχει. Και γενικά θα γίνει φανταστικό φαγητό. Γενικά σε αυτούς που αρέσουν τα γεμιστά και γενικά τα λαχανικά, θα είναι η απόλυτη εκδοχή ενός λαδερού φαγητού που έχουν δοκιμάσει. Κοιτάξτε το. Σουτάρουμε το κολοκύθι, παίρνει υπέροχη γεύση και αυτό. Και θα ρίξω λίγο αλάτι και πιπέρι. Εδώ.
με το που αρχίσει να παίρνει ωραίο χρώμα και το κολοκύθι μας, ήρθε η ώρα να ρίξουμε λίγο ζάχαρη, περίπου μία κουταλιά του γλυκού, εδώ. Είναι απαραίτητο γιατί θα ρίξουμε στη συνέχεια την ντομάτα μας και επειδή είναι κονσέρβα στην ντομάτα, θέλουμε να γλυκίσει λίγο. Ανακατεύουμε τη ζάχαρη, σβήνουμε με κρασί. Τέλεια. Ρίχνουμε την ντομάτα μας. Και μόλις ρίξουμε την ντομάτα, ανακατεύουμε καλά. Και με το που πάρει μία βράση, σβήνουμε το μάτι και ρίχνουμε μέσα τον τραχανά μας. Θα σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ τραχανά λαχανικών βλάχα. Περιέχει σπανάκι, πράσο, πατάτα, καρότο και κρεμμύδι και είναι αξιόλογη πηγή πρωτεϊνών. Είναι μισό κιλό σύνολο, θέλουμε 200 γραμμάρια, οπότε πολύ απλά. Εδώ είμαστε. Ό,τι περισσέψει. Το κλείνουμε ξανά. Ο τραχανάς είναι κάτι φανταστικό, ειδικά όταν έχει έξτρα λαχανικά μέσα, είναι ακόμα πιο γευστικός. Τώρα, ανακατεύουμε. Και όπως βλέπετε, δεν έχω βράσει καθόλου τον τραχανά στο τηγάνι, σωστά? Φαντάζομαι ότι παραξενευτήκατε όλοι και λέτε από μέσα σας, μα πώς γίνεται? Δεν θα το βράσεις και μετά θα το ρίξουμε στα κολοκυθάκια? Όχι. Θέλω ουσιαστικά ο τραχανάς να γίνει μαζί με όλα τα λαχανικά. Καθώς θα ψήνονται μέσα στο φούρνο, όλα μαζί θα ανταλλάξουν γεύσεις και ουσιαστικά αυτό που θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Να σου πω ότι θα φανεί λίγο αστείο, αλλά στο τέλος θα έχει μια γεύση πολύ καλής πίτσας. Πολύ απλά σας το λέω, οπότε κολοκυθάκια με γεύση πίτσας δεν έχετε φάει. Φάτε για πρώτη φορά και ήρθε η ώρα να ρίξουμε και τα αρωματικά μας μέσα. Έχω λίγο ρίγανη. Λίγο δυόσμο. Και προαιρετικά το λέω, μπορείτε να βάλετε και λίγο νηστίσιμο τυρί μέσα. Σε περίπτωση που δεν νηστεύετε, μπορείτε να βάλετε λίγο φέτα. Βέβαια, είναι γεμάτο σε γεύση, το τυρί το θέλουμε περισσότερο για εφή, γιατί καθώς βγάζουμε τα κολοκυθάκια μέσα από το φούρνο, θέλουμε να έχουμε αυτή την αίσθηση του τυριού και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ανακατεύουμε και το τυρί και κοιτάξτε εδώ γέμιση. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τη γέμιση όπως είναι, την άφησα να κρυώσει καλά και την πανάρισα και την έκανα τραχανοκεφτέδες. Είναι φανταστική και σαν τραχανοκεφτές, αλλά εδώ πέρα θα γεμίσουμε τα κολοκυθάκια μας. Πολύ απλά, παίρνουμε το κολοκύθι, βάζουμε τη γέμιση, την θυμίσω όπως έχουμε λίγο λαδάκι μέσα, αλάτι και πιπέρι και δεν γεμίζουμε μέχρι πάνω-πάνω. Αφήνουμε περίπου μισό δάχτυλο μέχρι την κορυφή, εδώ. Ρίχνουμε, καπακώνουμε, πάμε για το επόμενο. Στο τέλος πραγματικά θα πάθετε σοκ με το που το δοκιμάσετε τη συνταγή, είναι τόσο νόστιμη συνταγή. Κανείς μα κανείς δεν θα καταλαβαίνει τι τρώει. Θα τους λέτε όλους φάτε και τις λεπτομέρειες θα τις πούμε άλλη φορά. Γιατί πραγματικά είναι μοναδικό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, δείχνω και εδώ και το τελευταίο μας. Η γέμιση που σας έχω δώσει είναι ακριβώς, το βλέπετε έτσι. Να αφήσω τίποτα χαμένο. Πάει και αυτό εδώ. Και ήρθε η ώρα να ψήσουμε αυτό το υπέροχο φαγητό μας στο φούρνο. Αλλά πριν το ψήσουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε μία υγρασία μέσα στο ταψί για να μπορέσει να ψηθεί και το κολοκύθι απ' έξω. Γιατί να θυμίσω ότι το κολοκύθι απ' έξω τι είναι? Είναι ομό. Δεν τα έχουμε μπλασάρει τα κολοκυθάκια, οπότε πρέπει να ψηθούν και αυτά μέσα στο φούρνο. Τώρα, η κίνηση που έχετε να κάνετε είναι πάρα πολύ απλή. Έχουμε μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. Θα προσθέσουμε λίγο νερό. Εδώ, λίγο ελαιόλαδο και θα ανακατέψουμε, εδώ. Ανακατεύουμε να διαλυθεί ο πελτές ντομάτας μέσα στο νεράκι μαζί με το λάδι και όπως είναι, πολύ απλά θα πάρουμε και θα περιλούσουμε από αυτό το υπέροχο μείγμα τα κολοκυθάκια από πάνω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και την υγρασία που θέλουμε να ψηθούν τα κολοκύθια, γιατί χρειάζονται λίγο άτομο μέσα στο φούρνο. Και βέβαια δημιουργούμε και την υγρασία που χρειαζόμαστε να τραβήξει μέσα τραχανάς. Οπότε, με ένα σπάρο δύο τριγώνια, περιχύσαμε τα κολοκυθάκια από πάνω και τώρα ήρθε η ώρα να ψήσουμε στο φούρνο. Πολύ απλά, αλουμινό χαρτό. Θέλω να φροντίσετε να είναι καλυμμένα καλά από αλουμινό χαρτό. Βλέπετε εδώ πέρα δεν καλύφθηκαν καλά, οπότε θα βάλω λίγο ακόμα. Γιατί χρειαζόμαστε τον αθμό μέσα να μείνει, δεν πρέπει να φύγει έξω.
και ο πούνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς, θα ψήσω για μία ωρίτσα με αλουμινόχαρτο, θα ξεσκεπάσω και θα ψήσω άλλη μισή ωρίτσα χωρίς αλουμινόχαρτο. Σύνολο, μία μισή ώρα. Σε μία μισή ώρα, τα πιο ωραία γεμιστά κολοκυθάκια θα είναι έτοιμα. Η κολοκυθιά στην αρχαία Ελλάδα ονομαζόταν κολοκύνθη. Τα παλιά χρόνια, οι καρποί της χρησιμοποιούνταν και ως περιέκτες για τη μεταφορά τροφίμων και νερού. Και τα γεμιστά κολοκυθάκια μου με τραχανά είναι έτοιμα. Μυρίζει φανταστικά και είναι καταπληκτικό φαγητό, Παναγία μου. Και άντε πείτε μου σε ποια χώρα έχουν τα φαγητά μας. Να πας τώρα στην Αγγλία και να του πεις για αυτό το φαγητό του Άγγλου. Θα σε κοιτάει με ένα μάτι και θα λέει τι λέει αυτός. Roast beef και fish and chips θα σου λέει. Θα του λες φιλαράκο, δεν έχεις ιδέα από φαγητό. Και όντως δεν θα έχει ιδέα, γιατί άμα δεν το δοκιμάσεις αυτό το φαγητό, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θέλω λίγα μυρωδικά μου φρέσκα από πάνω. Εδώ. Ίσα ίσα να υπάρχουν. Εδώ. Και λίγο φρέσκο πιπέρι. Και είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Για τα γεμιστά κολοκυθάκια με τραχανά. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο. Κόβουμε το καπάκι από τα στρογγυλά κολοκυθάκια και με ένα κουτάλι αφαιρούμε τη σάρκα. Τα βάζουμε σε ένα ταψί, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και καλύπτουμε με τα καπάκια τους. Απλώνουμε πάνω σε μία πετσέτα τη μισή σάρκα από τα κολοκυθάκια και τη στίβουμε για να φύγει η υγρασία. Στη συνέχεια την ψιλοκόβουμε και τη σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, τη ζάχαρη και σβήνουμε με το κρασί. Βάζουμε την ντομάτα κονκασέ, ανακατεύουμε και αφού πάρει μία βράση, αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τον τραχανά λαχανικών. Ρίχνουμε τη ρίγανη και τον δυόσμο ψιλοκομμένα, τον ιστίσιμο τριμμένο τυρί και ανακατεύουμε. Γεμίζουμε τα 3 τέταρτα από κάθε κολοκυθάκι και καλύπτουμε με το καπάκι. Βάζουμε σε ένα μπολ τον πελτέ ντομάτας, το νερό, μία κουταλιά ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και περιχύνουμε τα κολοκυθάκια. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για ακόμα 30 λεπτά. Σερβίρουμε τα γεμιστά κολοκυθάκια, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, δυόσμο και πιπέρι. Θέλω να σας δείξω πώς είναι από μέσα. Είναι φανταστικά πιτανόστιμο, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που ήρθε η γέμιση μέχρι πάνω. Και κοιτάξτε πόσο γεμιστά είναι. Το βλέπετε. Τα κολοκυθάκια έχουν βράσει στην εντέλεια και είναι ένα φαγητό πραγματικά παραδοσιακότατο, μεσογειακότατο, πεντανόστιμο και πανεύκολο. Πεντανόστιμο είπα. Είναι 10 φορές πιο πεντανόστιμο από πεντανόστιμο. Παναγία μου. Καταπληκτικό. Μόλις το δοκιμάστε, πραγματικά θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Συνεχίζω εγώ να τρώω τα κολοκυθάκια μου.